Και καλησπέρα σας, άλλη μια εκπομπή επισημάνσεις και σήμερα κοντά σας. Σημερινός καλεσμένος της uh, εκπομπής μας είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεστος, ο κύριος Πολύκακος Χαλκίδης, με τον οποίο φυσικά θα μιλήσουμε για θέματα τουρισμού και όχι μόνο, καθώς είναι ένας από τους πλέον δραστήριους ανθρώπους που, κύριε Χαλκίδη, να σα καλησπέρισω κιόλα. Καλησπέρα. Ε, αυτό που έλεγα στην αρχή είναι ότι είστε ένα δραστήριο άνθρωπο, κυρίω τα τελευταία χρόνια, με συμμετοχή σε πολλέ δράσει που έχετε κάνει και προσωπικά, αλλά και σαν σύλλογο. Δράσει οι οποίε παρουσιάζονται από μεγάλου τηλεοπτικού σταθμού τη χώρα μα και όχι μόνο. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα, κύριε Βασιλιάδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θέλω να πω ότι οι σύλλογοι έτσι πρέπει να είναι: να έχουν δράσει, να έχουν ενέργεια να έχουν εξωστρέφεια και να αναδεικνύουμε ότι σημαντικό και καλό είναι για τον τόπο μας. Είτε άνθρωποι είναι αυτοί, είτε κάποια πράγματα, κάποια γεγονότα που συμβαίνουν. Ε, και θεωρώ ότι θα πρέπει να παρακινούμε και άλλους όπως ε, τους Δήμους ή τις Περιφέρειες για να μπαίνουν σε ε, μια λογική ότι θα πρέπει να εξελίξουμε το τουριστικό προϊόν στην περιοχή και σίγουρα να αναβαθμίσουμε και να ευπερπίσουμε mm -hmm. όπως είναι τα ζητήματα και θέματα υποδομών τουριστικών οποδομών όπως είναι τα κάστρα μας, η αρχαία Νικόπολη οι παραλίες μας, θα τα, θα τα οι οδικοί άξονε και όλα αυτά. Θα τα πούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Σας καλέσαμε καθώς βρισκόμαστε στο τέλος του πρώτου μήνα της Άνοιξης και ήδη θα λέγαμε ότι τα επόμενα 24 ώρα ξεκινάει και επίσημα η τουριστική σεζόν για την χώρα μας, αλλά και για την Πρέβεζα όπου οι ξενοδόχοι και τα τουριστικά καταλήμματα γενικότερα α, ξεκινάνε τις ανακαινήσεις μικρές ή μεγάλες έτσι α, και τα κλεισίματα αυτά που λέτε με, τα, με τους tour operator και γενικότερα α, για τα δωμάτια που θα είναι σε διάθεση για τον κόσμο που θα επισκεφτεί την α, Πρέβεζα και όλο το νομό κύριε Χαλκίδη τα μηνύματα βγήκε με από την πανδημία μια δύσκολη ε, μάλλον δύσκολες χρονιές, δεν ήταν μία, ήταν τρεις ε, χρονιές. Ο τουρισμός, πώς ε, ανταπεξήρθε απέναντι σε αυτή την πανδημία πρωτόγνωρη για όλο τον κόσμο. Η Πρέβεζα άντεξε και ο λόγος που άντεξε είναι ότι είχαμε όλα αυτά τα χρόνια τα προηγούμενα δουλέψει πάρα πολύ καλά στον εγχώριο τουρισμού. Mm. Είχαμε Έλληνε που πραγματικά ε, δεν δυσκολευθήκαν τόσο πολύ να φτάσουν στον προορισμό και στον νομό της Πρέβεζας είτε με οδικούς άξονες ε, γιατί οι αεροπορικέ εταιρείε και τα εκτοπλοϊκά υπήρχαν κάποια ζητήματα και κάποια θέματα ασφάλειας και δεν ε, το ρισκάραν οι, mm. οι, οι επισκέπτε να έρθουν από το εξωτερικό. Ε, αντέξαμε, δουλέψαμε πάρα πολύ καλά με τους Έλληνες και αυτή είναι η βάση μας βασικά σαν Πρέβεζα. Είμαστε ένα οικογενειακό τουριστικό προορισμό, ένα οικονομικό προορισμό και ένα γαστρονομικό τουρισμό, θα έλεγα. Ότι έρχεται και πάρα πολλοί κόσμο για το φαγητό τη πρέβεζα και για τα ιδιαίτερα εδέσματα που έχει από τον ευρωπαϊκό κόλπο. Υπάρχει αυτό που λέμε ένα συνδυασμό όλων αυτών που αναφέρατε α, για την πρέβεζα που πλέον τα τελευταία α, χρόνια α, και μέσα στην πανδημία μπορούμε να πούμε ότι γνωρίζει μια τεράστια τουριστική ανάπτυξη. Και τι εννοώ. Εκτός βέβαια από την αύξηση των επισκεπτών, και αυτό το ξέρετε πάρα πολύ καλά, υπάρχει αύξηση α, του κόσμου που επισκέπτεται γενικότερα όλη την Ήπειρο μέσω του αεροδρομίου του Ακτίου, το οποίο βοήθησε σημαντικά α, τουριστικά και υπάρχει και μια αύξηση α, επιχειρηματιών που θέλουν να επενδύσουν και επενδύουν ήδη στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβεζας, κυρίως στην παραθαλάσσια ζώνη. Τι είναι αυτά τα σημεία, τι είναι αυτά τα κομμάτια τα οποία α, αναδείξαμε τα τελευταία χρόνια και εσείς από τη μεριά σας και οι Δήμοι που τους αναφέρατε και γενικότερα ο νομός μας ούτως ώστε να έρθουν και επισκέπτες αλλά και επιχειρηματίες από την άλλη. Το αεροδρόμιο του Ακτίου πραγματικά είναι ένα πολύ δυνατό ε, μέσο μεταφοράς και μια μεγάλη πύλη εισόδου τόσο της Ευρώπης αλλά θεωρώ και τα επόμενα χρόνια θα είναι και παγκόσμια ε, ε, πύλη mm. Εγώ θεωρώ ότι και από την Αμερική θα φτάσουν αεροπλάνα στην, στο Άκτιο και από το Κατάρ ε, γιατί ο αεροδιάδρομο του, του Ακτίου είναι τις ακριβώς, προδιαγραφές. έχει τι προδιαγραφέ, είναι ακριβώ όπω το ελευθερίου Βανιζέλου mm. Και η Φράπορτ θα κινηθεί προ αυτή την κατεύθυνση. Έχετε κάποιε πληροφορίε ή απλά. Πληροφορίε δεν, δεν έχω, αλλά έχετε. ξέρω ότι το σκεπτικό mm. ε, και την επιχειρηματική σκέψη που θα έχει η Φράπορτ ώστε να προσεγγίσει και άλλα μεγάλα κράτη. Μέχρι στιγμή να πούμε κύριε Χαλκίδη και αυτού που mm -hmm. μα παρακολουθούν, ότι οι συνδέσει του αεροδρομίου του Ακτίου γίνεται κυρίω με χώρε από την Ευρώπη, έτσι. Και Βαλκάνια. Και Βαλκάνια, σωστά. Ε, θέλω να πω επίση ότι μεγάλο και σημαντικό ρόλο έπαιξε η Μαρίνα στην Πρέβεζα. Mm -hmm. Τον ιστορικό τουρισμό που σωστά. πραγματικά εκτοξεύτηκε το τελευταίο διάστημα. Mm -hmm. ε, είναι ευλογημένο ο τόπο Πρέβεζα και. Η μεγάλη διαφήμιση που κάνουν οι επισκέπτε, mm. γιατί ένα επισκέπτης μπορεί να παρακινήσει και να επηρεάσει τόσο το συγγενικό του περιβάλλον, όσο το επαγγελματικό του περιβάλλον και φίλου και γνωστού. Και το μέσω όλο... του Facebook. Ότι Αυτό ήθελα να πω. Υπάρχουν αυτέ όμω media... στην Πρέβεζα και πραγματικά αν τι είχαμε ε, φροντίσει θέλει αγάπη τόπο, mm. θέλει φροντίδα. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχουμε το κάθε το πάντα κλειστό. Σωστό. Που θα ε, είναι ένα κόσμημα για, τον, ε, για την πρέβεζα. Η ανάπτυξη των social media τα τελευταία χρόνια ε, και του διαδικτύου, ειδικότερα, είναι αυτό που είπατε ότι οι ίδιοι οι επισκέπτες κάνουν διαφήμιση Μεγάλη για την προβλή. πρέβεζα. Το θέμα είναι ότι α, μέχρι πού μπορεί να φτάσει το δρόμο του Ακτίου, μα είπατε ότι ευελπιστείτε κάποια στιγμή να γίνει και αυτό το υπερατλαντικό ταξίδι. Με τι Ηνωμένε Πολιτείε ή ακόμα και με το Κατάρ. Γιατί μιλάμε για χώρε αναπτυγμένες, πόσο μάλλον έτσι. Ε, και όταν... οικονομικά δυνατέ. Οικονομικά δυνατέ. Ε, και όσον αφορά το διαδίκτυο, γιατί τα προηγούμενα χρόνια, κύριε Χαλκίδη, η πρέβεζα, γενικότερα ο της τη πρέβεζα, δεν γνώριζε αυτή την ανάπτυξη. Σίγουρα τα τελευταία χρόνια και... λάθο. Και... γίνονται και. Ε καινούργιες επιχειρήσεις τουριστικές, mm. καινούργια ξενοδοχεία. Όπως γνωρίζετε, ξεκίνησε και το Preveza Beach, το οποίο θα είναι η ναυαρχίδα για τον νόμο της Πρέβεζας. Είναι το μεγαλύτερο ξενοδοχείο σε κλίνες από την Πελοπόννησο έως και την Αλβανία, σε όλη τη δυτική ακτή. Ε, και κι εμείς ξεκινόμαστε σαν δορυφόροι γύρω από την ναυαρχίδα και τον πλανήτη, που θα λέγεται Preveza Beach. Mm. Ε, φυσικά, όσο γνωρίζετε και μαθεύετε ο τόπος μας ε, τόσο πιο, πιο πολύ υπάρχει η προσφορά και η ζήτηση mm. στο να έρθει κάποιος να επισκεφθεί και να γνωρίσει την Πρέβεζα γιατί πραγματικά είναι ένας νομός ε, που μπορούμε με ε, τον τουρισμό, τις, τις αναλεκτικές μορφές του τουρισμού mm. να δουλέψουμε πάρα πολύ καλά όλο το χρόνο. Εγώ θα επιμείνω λίγο. Είπαμε στην αρχή και ότι η πρέβεζα γνώρισε την τουριστική κυρίω ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Ναι. Τα προηγούμενα χρόνια υπήρξαν κάποια λάθη που κάναμε όλοι μα, τα βάλουμε και εμά μέσα. Τα μέσα, ε, οι φορεί, οι δήμαρχοι που έχουν διατελέσει ε, η πρώην Ομαρχία, νη περιφερειακή ενότητα. Για να ξεκινήσουμε να δουλέψουμε σε έναν τουριστικό προορισμό, δεν πατάμε ένα κουμπί και ξεκινάμε. Mm. Έχουμε κάνει πάρα πολλή δουλειά. Σαν ένωση, δεν μπορώ να μιλήσω. Mm. Έχουμε βγάλει φυλάδια και μπροσούρε για τα Βαλκάνια, έχουν δαπανίσει χρήματα ε, για να πάμε σε εκθέσει πάνω στα Βαλκάνια. Όλα αυτά σε συνδυασμό βέβαια με τις την κάθε κίνηση που έκανε ο κάθε Δήμο και η Περιφέρεια στην ανάδειξη τουριστικού προϊόντο. Mm -hmm. Η Ένωση πάντω όλα αυτά τα χρόνια έχει δώσει τον καλύτερο εαυτό τη, έχει φιλοξενήσει κόσμο, έχουμε φέρει λεωφορεία ε, τουριστικού πρακτόρου αλλά και δημοσιογράφου από τα Βαλκάνια. Mm -hmm. Και έχουν δει ότι πραγματικά ο, ο τόπος είναι ιδιαίτερο και μοναδικό. Ε, λιθαράκι, λιθαράκι, φτάσαμε σε ένα θεμητό ε, επίπεδο. Βέβαια, ε, θεωρώ ότι δεν είμαστε ούτε στο 20 με 30% της ανάπτυξης που θα έρθει στην Υπάρχει Πρέβεζα. Ακόμα δηλαδή, Υπάρχει τρομερή, θα υπάρξει τρομερή ανάπτυξη. Ειδικότερα να εκμεταλλευτούμε τι εναλλακτικέ μορφέ τουρισμού που έχει η Πρέβεζα. Mm. Όπω είναι ο μεγαλύτερο ερωτημό στα Βαλκάνια είναι ο βραχικό κόλπο με 296 πουλιών. Σωστά. Αυτά αν υπάρχουν παρατηρητήρια και άνθρωποι που αγαπούν τη φύση, φυσιολάτρε, με τα δελφίνια, με του ανθρώπου που κάνουν τι κουραριζιέρε. Ε, πρέπει να τα αναδείξουμε αυτά για να έρχεται ο κόσμο για το κάθε είδο χωριστά. Ωραία. Θα βάλουμε μία άνω τελεία. Σα ρώτησα πριν τι ήταν αυτό το οποίο. Ε, τράβηξε στο νομό μα του επενδυτέ. Αναφέρατε πριν το Private Beach, το οποίο επαναλειτουργεί πάλι. <coughs> φαντάζομαι αυτή τη σερζόν θα είναι έτοιμο και το χαρακτηρίσατε ναυαρχίδα. Εκτό όμω από τον πρέβερ Ζαμπίτσι, βλέπουμε και άλλου ανθρώπου. Βλέπουμε και στην, στο Δήμο τη Πάργα με την εταιρεία του κυρίου Γιανακόπουλου, όπου και εκεί θα γίνει μια πε, πελώρια μεγάλη έτσι, ναι, ναι. Ε, τουριστική ε, ανάπτυξη. Αλλά βλέπουμε και σε άλλε περιοχέ. Να αναφέρουμε επίση, Γιάννη, και. <coughs> Βίλες. Έχουμε ξεκινήσει σε ποιοτικά πλέον ε, ε, ενδιαφέροντα και κατασκευές που αγοράζουν και φτιάχνουν μηχανικοί βίλες. Στο κανάλι, στο Μήτικα, Καμαρίνα έχουν ξεκινήσει ήδη και ε, επενδύουν στο κομμάτι αυτό και έρχεται ένας κόσμος ο οποίος είναι αρκετά ευκατάστατο. Τέτοιο κόσμο χρειαζόμαστε, mm -hmm. βέβαια, γιατί δεν είναι μόνο για τη διαμονή κάποιου. Φίστα. Είναι στο να ξοδέψει χρήματα στην ταβέρνα, στο μπαράκι και να ξοδέψει γενικότερα τα χρήματα, να μην τα λυπάται όταν θα έρθει. Mm -hmm. Και αυτό το καταφέρνουμε σιγά-σιγά, βήμα-βήμα και φαίνεται η βίλαση η... Η έχει ξεκινήσει πάρα πολύ δυνατά. Ε, οπότε είμαστε σε καλό σημείο, λέτε, όσον αφορά το σημείο των επενδύσεων. Ή ακόμα υπάρχει δρόμο. Είπατε πριν 20 με 30% τουριστικά. Ναι. Στο θέμα των επενδύσεων. Α, α, αυτό ακριβώ. Mm. Οι επενδύσει θα φέρνουν ε, τον κόσμο. Δηλαδή, το Breven Zabbit θα μπουν κάποια τουριστικά γραφεία, οι το tour operator που λέμε mm. μέσα στο Breven Zabbit, τα οποία δεν θα προβάλλουν μόνο τη μονάδα, την ξενοδοχειακή, θα προβάλλουν και τα ενδιαφέροντα που υπάρχουν γύρω από αυτή. Άρα, θα προβάλλουν το Ζάλογο, το μνημείο του Ζάλογο, θα προβάλλουν το νεκρομαντίο, την αρχαία Νικόπολη, τι παραλίε τον υδροβιότοπο. Όλα αυτά θα φτιάξουν και θα συνθέσουν ένα τουριστικό παζλ το οποίο ο επισκέπτης θα δελεαστεί και θα το επιλέξει για να έρθει τις διακοπές του στην Πρέβεζα. Κύριε Χαλκίδη, η Πρέβεζα πριν από λίγα χρόνια είχε μία τουριστική περίοδο 40 ημέρες, το πολύ. βλέπουμε, όπως είπαμε, τα τελευταία χρόνια να υπάρχει επιμήκυνση της ε, τουριστικής περίοδου. Εσείς μας αναφέρατε εδώ πέρα ε, θέματα πολιτισμού. Θέματα γαστρονομίας. Α, είναι αυτά τα θέματα εφόδια για τον τουρισμό της Πρέβεζας, ούτω ώστε να μπορεί 365 μέρες το χρόνο να τραβήξει κόσμο. Βεβαίως. Και όχι μόνο καθαρά το καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα. Κάθε δράση που κάνει κάθε σύλλογος, διοργανώνει αγώνα ή οτιδήποτε άλλο, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και, mm. και το είδαμε τα τελευταία χρόνια, ότι όλοι οι σύλλογοι... Ε, Θέλουν Είναι να πιο φέρουν δύο ναι, διοργανώσεις στην Πρέβεζα mm. και αυτό σημαίνει ότι και τον Σεπτέμβριο και τον Μάιο και τον Απρίλιο μπορούν να έρθουν ε, άνθρωποι εδώ πέρα και να γεμίσουν τα καταλήμματά μα. Mm. Ε, το αγώγη ξυπνάει τον αγωγιά, τη λέει, mm. και έτσι θα αρχίσουμε την επιμήκυνση. Επιμήκυνση όμως τι λέγεται. Λέγεται το συμβόλαιο που κάνει το Ροπερέιτορ με το τουριστικό γραφείο. Mm. Δηλαδή το Πρέβεζα Μπίτς θα ξεκινήσει από τον Απρίλιο και θα τελειώσει τον Οκτώβρη. Και όσο. Γίνονται τόσο μεγάλε μονάδε, αυτό θα συνεχίσετε και θα παραμένει ο κόσμο για πέντε και για έξι μήνε στο νομό μα mm. και γενικότερα στην Πρέμβεση τη Πόλη. Αναφέρετε πριν του συλλόγου, τα τελευταία χρόνια κάνει μια μεγάλη προσπάθεια. Τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο, ανάλογα τώρα την εποχή, μιλάμε για το Καρναβάλι. Και μιλάμε για το Κομιτάτο. Το οποίο και φέτος έκανε μια τεράστια προσπάθεια και πέτυχε, θα λέγαμε ένα κομιτάτο το οποίο για τέσσερις τουλάχιστον ημέρες γέμισε τα τουριστικά καταλήματα, φαντάζομαι ε, αυτά ναι. τα μηνύματα έχετε έτσι. Υπήρχε μεγάλη ζήτηση από την δράση που έκανε το κομιτάτο mm -hmm. και πραγματικά φέτος ήταν τόσο λαμπερά όλα, τόσο καλό οργανωμένα και να δώσουμε συγχαρητήρια στα παιδιά που οργανώνουν τέτοιε δράσει μέσα στο χειμώνα mm -hmm. και σίγουρα βοηθούν πάρα πολύ γιατί ο χειμώνα στην Πρέβεζα είναι πολύ μεγάλο. Ε, Εμεί, όμω, θα επιμείνουμε και σε άλλα πράγματα. Δηλαδή, για να κινηθεί μια αγορά, δεν είναι μόνο ο τουρισμό. Αν είχαμε ένα σωστό νοσοκομείο και δυνατό νοσοκομείο. Τώρα και... χτυπάτε λίγο έτσι Πρέπει να χτυπήσουμε γιατί ναι. ε, τουρίστε χωρί να έχει ένα επαρκή νοσοκομείο από γιατρού και από νοσηλευτές, θα δυσκολευτεί. Γιατί τα κοιτάζουν οι ξένοι το νοσοκομείο, του οδικού άξονε το και το την ασφάλεια. Το νοσοκομείο, το νοσοκομείο είναι το πρώτο πράγμα που ρωτάει εσά του ξενοδόγου, υπάρχει νοσοκομείο. Ισχύει φαντάζομαι αυτό έτσι. Φυσικά ισχύει. Mm -hmm. Και εμεί για του ίδιου μα. Τι άλλα πράγματα ζητάει ένα τουρίστα όταν σα παίρνει εσά τηλέφωνο, Σα ρωτάει αν υπάρχει νοσοκομείο. Η Τι αστική συγκοινωνία, Η είναι συγκοινωνία είναι σημαντικό συγκοινωνία, έτσι, για να μετακινηθούμε. Κάποια προγράμματα εκδρομών που θα θέλουν από τα ξενοδοχεία να πάνε και να γνωρίσουν την περιοχή. Ε, όλα αυτά θέλουν όμω ένα συνδυασμό και ένα δέσιμο mm -hmm. μεταξύ των ε, φορέων ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα ιδιωτών, πρόγραμμα έτσι, και μαζί με τους ιδιώτες φυσικά και να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα να γεμίσουμε τη μέρα του επισκέπτη ώστε να πραγματικά να γνωρίσει και να μάθει και την ιστορία του τόπου αλλά και πώς εξελίσσεται η περιοχή μας. Κύριε, ε, εσεί, εσείς εκπροσωπείτε μια ομάδα ε, επιχειρήσεων που ασχολείται καθαρά με τον τουρισμό του συναδέλφου σας που έχουν ξενοδοχεία. Συμμετέχουν ενεργά ωστόσο όλοι αυτοί Α, αναφέρατε πριν ότι ο τουρίστα έχει κάποιε απαιτήσει. Δικαίω. Έρχεται εδώ να περάσει κάποιε μέρε ευχάριστα. Συμμετέχουν όλοι οι επαγγελματίε των ξενοδοχείων. Δηλαδή, έχουν αυτά που λέτε τα ημερήσια, ημερήσια κουραζιέρε, τι εκδρομέ, του αρχαιολογικού χώρου, να γνωρίσει ο ξένος και κάτι παραπάνω. Αυτοί που έρχονται από το εξωτερικό έχουν κλείσει και κάποιες διεκδρομές. Mm. Είναι σίγουρο αυτό. Από τα τουριστικά γραφεία ήδη που έχουν κάνει το... την κράτησή του. Θέλω να πω όμως ότι έχουμε ανεβάσει πάρα πολύ τον πύχη ποιοτικά ε, στα ξενοδοχεία μας. Έχει πολύ καλή παροχή υπηρεσιών πλέον ε, στο νομό μα όλοι οι ξενοδόχοι. Όπως επίσης και πολύ καλό φαγητό. Η γαστρονομία μα δηλαδή χτυπάει πραγματικά ε, πολύ δυνατά Σχετικά με άλλου τουριστικού προορισμού που είναι κοντά μα. Παίζει σημαντικό ρόλο κύριε Χαλκίδη, γιατί μαθαίνω ότι κυρίω την τελευταία πενταετία έχουν μπει ενεργά στον χώρο του, των τουριστικών καταλήμματων και των ξενοδοχείων νέοι άνθρωποι, ηλικιακά πάντα. Mm -hmm. Είναι σημαντικό αυτό γιατί ένα νέο άνθρωπο γνωρίζει πιο καλύτερα την τεχνολογία, γνω, έχει ταξιδέψει στο εξωτερικό περισσότερο, βλέπει, ακούει, κάνει κάτι το διαφορετικό. Παίζει σημαντικό ρόλο. Όπως, και εσείς είσαστε νέος άνθρωπος, ναι, ναι. έτσι. όπως βλέπουμε και στη Φόρμουλα 1 συνεχώς εξυγχρονίζονται τα αυτοκίνητά τους, ναι. έτσι εξυγχρονίζονται και οι άνθρωποι, αλλά και οι μονάδες. Πρέπει να μπαίνουμε στο κλίμα της εποχής και το τι ζητάει ο κόσμος. Αυτό το βλέπουμε, σίγουρα άνθρωποι που έχουν πάει πιο έξω, βλέπουν τι θα πρέπει να αλλάξουν στην υπάρχουσα ξενοδοχειακή τους μονάδα και γι' αυτό γίνονται και ανακινήσεις και είναι απαραίτητε, αλλά και να φουγκραζόμαστε το επόμενο βήμα. Αυτό σημαίνει επιχειρηματικότητα. Να μην είμαστε σάσιμοι αλλά να, να μπορούμε να ανταγωνιστούμε πλέον ε, και πιστεύω ότι η Πρέβεζα μπορεί να ανταγωνιστεί πολύ δυνατούς τουριστικούς προορισμούς αν στήσουμε ε, το τουριστικό μας προϊόν όπως πρέπει. Είπατε πριν ε, στην αρχή της εκπομπής ότι έχουμε ανεβάσει τον πύχη ψηλά. Έτσι, αν δεν κάνω λάθος ναι, ναι. χρησιμοποίησατε αυτή την έκφραση. Ε, Μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο πύχη για την πρέβεζα. Τώρα μα κάνετε σύγκριση ότι με άλλε περιοχέ καθαρά τουριστικέ στη χώρα μα. Πού μπορεί να φτάσει αυτό ο πύχη για την πρέβεζα, Υπάρχει, τα βάλτε. Ο πύχη μπορεί να φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Όταν δεν θα βλέπουμε ε, κομμάτια τα οποία να είναι ανεκμετάλλευτα, mm. ειδικά στην πρώτη γραμμή, στην παραλιακή ζώνη, mm. και αν θα μπουν μεγάλοι και δυνατοί επενδυτέ, όπω είναι ο κ. Νίνο που είναι στο πρέβεζαμπίτσα. Mm. Αν έρθουν κι άλλοι δυνατοί επενδυτέ και γίνουν 4-5 τέτοιε ανάλογες μονάδες τέτοιου μεγέθους, πίστεψέ με Γιάννη ότι μπορούμε να ε, μιλάμε πώς μιλάμε για τη Ρόδο, για την Κέρκυρα, μπορεί να φτάσει η Πρέβεζα πάρα πάρα πολύ ψηλά. Ο νομός της πρέβεζα, κύριε Χαλκίδη, ε, αν δεν κάνω λάθος, πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία, με τα στοιχεία του, τουριστικού, του τουρισμού, ε, τα βάουτσερ, έτσι, νομίζω ήταν μέσα στην πρώτη τριάδα, τετράδα, Τρίτη. στα πανελλαδικά. Τρίτη, είμαστε μέσα. Ναι, ναι. Αυτό είναι αρκετά σημαντικό. Κάτι είναι το σημαντικό και γίνεται και είναι, για πρώτη φορά. Και είναι καλό τουριστικό γραφείο ο, ο, ο η ΔΥΠΑ ή ο ΑΕΔΟ παλιό. Mm. Ε, πραγματικά τα ποσά που δίνουν πλέον στου ξενοδόχου είναι πάρα πολύ καλά και βλέπουμε ότι μπορούμε να δώσουμε και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Και υπάρχει και συμμετοχή στου συναδέλφου. Φυσικά υπάρχει μεγάλη συμμετοχή και. Ε, Κάθε χρόνο βλέπω ότι προτι... και από τώρα έχουν πέφτει πάρα πολλά τηλέφωνα για τη θερινή περίοδο, για Ιούλιο και για Αύγουστο mm. και για Ιούνιο. Έχω ξεκινήσει πάρα πολλά τα τηλέφωνα. Φέτο είναι μοναδική η χρονιά και θα δούμε μια εκτόξευση τουλάχιστον 20% θεωρώ εγώ από την περσινή χρονιά. Πριν από λίγο χρονικό διάστημα, είχατε μια επίσκεψη με τον καθήλια αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Κικίλια, στην Αθήνα, στο γραφείο του, παρουσία και του κυβερνητικού βουλευτή. Ε, Ζητήσατε κάτι από τον Υπουργό, θέλετε να μα πείτε κάτι το οποίο δεν έχει βγει στο πώ τη ε, δημοσιότητα. Στάθηκε ένα δελτίο τύπου. Ζητήσατε κάτι περισσότερο, να δοθούν περισσότερα βάουτσερ, Εμεί θέλουμε και περισσότερο. κοινωνικού τουρισμού εδώ Ναι, ναι φυσικά, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από του Έλληνε επισκέπτε. Ε, ζητάμε την ανάλογη προβολή που έχουν και άλλοι ε, νομί τη Ελλάδο. Ε, Μιλάτε για το τουριστικό σπότ του ΕΟΤ το ακριβώ. Ε, να μεσολαβήσει mm. ο, Ζητούμε να ανοίξει την πόρτα να κάνουμε μια σχολή τουρισμού ε, στα παλιά τα στο ΑΕΙ, τώρα τον, ε, το παράδειγμα των Ιωαννίνων που είναι στην Πρέβεζα. Mm. Ζητούμε αναβάθμιση του νοσοκομείου της Πρέβεζας, γιατί όπως είπαμε και πιο πριν είναι πολύ σημαντικό εργαλείο και βοηθάει στο να γίνουν κρατήσει ακόμη ε, σε αυτό το μέγεθος. Ε, θέλουμε δηλαδή πέρα από τους επισκέπτες που θα έρθουν στον νόμο μα, έχουμε την απέτηση όπως είμαστε 60.000 κάτοικοι στον νομό μας, να υπάρχουν οι ανάλογοι γιατροί και οι νοσηλευτέ. Mm. Έχουμε την απέτηση, είμαστε Έλληνε φορολογούμενες και δεν μας ενδιαφέρει αν υπάρχουν στα Γιάννη νοσοκομεία ή στη Λευκάδη ή οπουδήποτε άλλο. Ε, Γιατί ε... Πήρα, γύρω από ένα νοσοκομείο υπάρχει πολύ μεγάλη οικονομική κινητικότητα mm. και μπορεί να δώσει μεγάλη οικονομική ε, βαρύτητα. Στα μαγαζιά τη πόλη, ένα νοσοκομείο. Ανοίγεται ένα μεγάλο κύκλο συζητήσεων, δικαιωματικά, γιατί εκπροσωπείται ε, τον τουρισμό στο όνομά μα. Και έχουμε και οικογένειε, mm. έχουμε και παιδιά. Έχουμε... Δεν είναι ότι μιλάμε μόνο στο νοσοκομείο για τον τουρισμό, μιλάμε και για του ανθρώπου που κατοικούμε εδώ. Σωστά. Σε αυτό το σημείο, κύριε Χαλκίδη, ήθελα να περάσουμε σε σύντομε διαφημίσει και θα επιστρέψουμε να συζητήσουμε και να συνεχίσουμε μάλλον να συζητούμε για τον τουρισμό να δούμε τι περιμένουμε φέτο το καλοκαίρι του 2023. Γιατί όπω είπαμε, σε λίγε μέρε ανοίγουν όλα τα ξενοδοχεία και οι μεγάλε αλλά και οι μικρότερε ξενοδοχειακέ μονάδε. Και τι θα κάνετε εσεί, τι έχετε προγραμματίσει να κάνετε καθ' όλη τη διάρκεια τη έναξης ε, τουριστικά. Γιατί μέχρι σήμερα σα έχουμε δει να κάνετε πάρα πολλά πράγματα. Πάμε λοιπόν σε σύντομε διαφημίσει και επιστρέφουμε εδώ με τον πρόεδρο τη Ένωση Ξενοδόχων Περιφερειακή Ενότητα Απράβεζα, τον κύριο Πολύκαρπο Χαλκίδη. Εμεί έρθαμε και πάλι στο φιλόξενο χώρο του Μαργαρόνα Ροαγιάλ. Πάντα κοντά μα ο πρόεδρο τη Ένωση Ξενοδόχων Περιφερειακή Ενότητα Απρέβεζα, ο κύριο Πολύκαρπο Χαλκίδη. Κύριε Χαλκίδη, στο πρώτο μέρο τη εκπομπή ανοίξατε πάρα πολλά θέματα. Νοσοκομεία, μιλήσαμε για αεροδρόμιο, μιλήσαμε για το τουρισμό, μιλήσαμε για επενδύσει, μιλήσαμε για το τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια αλλά και το τι γίνεται σήμερα και η Πρέβεζα γνωρίζει αυτή την τουριστική άνθηση κυρίω τα τελευταία α, χρόνια μιλήσατε για νέους επενδυτές και μίλησα και για νέους ανθρώπους που έχουν μπει στον χώρο τον α, δικό σα και αυτό είναι αρκετά α, σημαντικό και αισιόδοξο και γιατί α, κάθε τι νέο που μπαίνει ε, κυρίως στον τουρισμό και το ξέρετε πάρα πολύ καλά και εσείς όπως είπαμε και πριν είσαστε ένας α, νέος άνθρωπος και αρκετά α, δραστήριος είναι σημαντικό για να γίνει και το επόμενο βήμα. Κύριε Χαλκίδη, να έρθουμε λίγο σε εσά προσωπικά και στην Ένωση, όπου τα προηγούμενα χρόνια σα είδαμε να ήσασταν παντού. Και δεν μιλάμε μόνο τουριστικά, δηλαδή δεν δείχνατε ε, καθαρά τουριστικά προϊόντα τη Πρέβεζας, αλλά δείχνατε όλα τα προϊόντα. Ε, κάνατε συνδέσει σε τηλεοπτικού σταθμού, αναδεικνύοντα τη γαστρονομία, αναδεικνύοντα το λάδι, αναδεικνύοντα το μέλι. Αναδεικνύοντα νέου ανθρώπου από πολλά, από πολλά α, επαγγέλματα, ε, και μιλήσατε πριν και για τον Ναυρακικό και για την κρουαζιέρα, την έχετε αναδείξει στον Ναυρακικό κόλπο. Ε, πείτε μα λιγάκι γι' όλα αυτά, Υπήρχε κάποιο σχέδιο, οργανωμένο πάντα με την καλή έννοια από πλευρά Ένωση, ούτω ώστε να τα αναδείξετε ένα-ένα, ένα. Κύριε Βασιλιάδη, θεωρώ υποχρέωση. Πρώτα στους συναδέλφους μου που με έχουν βάλει στη θέση του Πρόεδρου και θεωρώ και υποχρέωση ότι θα πρέπει να περπατήσουμε ένα βήμα παρακάτω mm -hmm. ό,τι σημαντικό είτε άνθρωπος είναι αυτός, είτε γεγονότο είναι αυτό, είτε τοπικά προϊόντα είναι αυτά πρέπει να αναδείξουμε τη θετική και την όμορφη πλευρά της πόλης μας. Ε, θέλει αγάπη, θέλει καλή διάθεση, θέλει ψυχή θέλει εξωστρέφεια, θέλει στρατηγική, θέλει όραμα και αυτό θεωρώ ότι σαν Ένωση μπορούμε να συνθέσουμε όλα αυτά τα πράγματα και να βγούμε προς τα έξω γιατί πραγματικά το κάθε ένα που έχουμε αναφέρει από αυτά, όπως είπαμε, με τα τοπικά προϊόντα είναι όπλα για να προσελκύσουμε τον επισκέπτη και να το πούμε ότι θα έρθεις εδώ και θα περάσει όμορφα. Όταν μιλάμε, κάνουμε διακοπέ, τι σημαίνει από το ΔΙΑ και τις διακοπή. Δηλαδή, σταματάμε από τη δουλειά μας και πάμε να περάσουμε κάπου καλά, κάπου όμορφα. Κάπου να ε, ελαφρύνει η ψυχή μας από την καθημερινότητα. Όλα αυτά πρέπει όμως να τα παρέχουμε στο μέγιστο, στον mm. που θα έρθει. Γιατί έρχεται να αφήσει τα χρήματά του στην κάθε επιχείρηση και στον κάθε άνθρωπο που θα επιλέξει ε, για να, και θα πρέπει να Περάσει φύγει, να φύγει από τη μία. Για και να μα τη... διαφημίσει. Ακριβώ αυτό ήθελα να πω, να μα κάνει και καλή διαφήμιση. Έτσι πάει. Γιατί ένα ευχαριστημένο πελάτη ε, θα επιστέψει πίσω. Μπορεί ε... να επηρεάσει έστω και 15 άτομα ένα άνθρωπο. Είπαμε από τον οικογενειακό, από τον επαγγελματικό, ναι. από τον συγγενικό, από το φιλικό περιβάλλον του. Φαντάζομαι ότι σα έχουν τύχει ούκο λίγε φορέ να σα παίρνει κάποιο και να σα λέει ε, Σα συνέστησε ο Τάδε Έτσι. που ήρθε και πέρασε. Οι συστάσει είναι πάρα πολλέ. Και, και πέρασε καλά. Χρόνια, ε, πάντως, κύριε Χαλκίδη, για εσά δεν υπάρχει σταματημό καθ' τη διάρκεια του χρόνου. Και το λέω αυτό και θα επιστρέψω πάλι σε εσά προσωπικά, αλλά και στου συνεργάτε σα, του άμεσου συνεργάτε και μέλη τη Ένωση, όπου καθ' όλη τη διάρκεια του α, χειμώνα υπάρχει ένα πλάνο, αυτό που είπατε, και μια στρατηγική. Ε, εγώ το βλέπω πάρα πολύ θετικά, τουλάχιστον δημοσιογραφικά από τη δική μου την πλευρά. Και φαντάζομαι και ο κόσμο. Εκτό από τη συμμετοχή σα σε εκθέσει σε Ελλάδα και εξωτερικό, η συμμετοχή σα σε πάρα πολλέ τηλεοπτικέ εκπομπέ έχει φέρει ε, καρπού. Έχει αποδώσει καρπού, κύριε Χαλκίδη. Θεωρώ ότι είναι χαρά για τον κάθε πρεβεζάνο να ακούει και να λένε Δευμίζουμε την πρεβεζά. <συστά> και μα παίρνουν και από το εξωτερικό. Γιατί δορυφορικά πιάνουμε και στο εξωτερικό. Σωστά. Και οι, οι άνθρωποι που συμμετέχουν ε, στα γυρίσματα αυτά, όπως είδαμε το αρμάτωμα των δικτυών που κάναμε στον Άγιο Θωμά, mm. με τις υπέροχες κυρίες που... Ε, το οποίο ήταν πρόσφατα, αν δεν κάνω λάθος. Δεν έχει, γύρω στον μήνα που ναι. έγινε. Θεωρώ ότι είναι χαρά να ακούμε το όνομα της Πρέβεζας. Εδώ στο Μαργαρόνα είχατε να δείξει την τοπική γαστρονομία, ε, εδώ μέσα, στο εδώ μέσα, μέσα στον ίδιο χώρο που είμαστε, χώρο έτσι, αυτό, ναι, το με, υπέροχες κυρίες, με υπέροχες Πάλι κυρίες. Πάλι κάναμε μια σύνδεση καλή. Ε, και γενικά ζητάμε, το θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να βγαίνει η πρέβεζα προ τα έξω. Mm -hmm. Να δείξουμε τα τοπικά μας πράγματα, τι mm -hmm. κάνουμε, την παράδοσή μα, την κουλτούρα, τα ήθητα έθιμα, ε, τι διοργανώσει που γίνονται. Ε, 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 κάναμε ημερίδε, κάναμε το πρέβεζάνικο πρωινό εδώ Σουστά. παλαιότερα Σουστά. που είχε τόσο μεγάλη απήχηση. Συνεχώ πρέπει να βρίσκουμε δράσει. Κοιτάζουμε... Έχετε να δείξει και ιστορικά και πολιτιστικά. Και τα κάστρα ε, έχουμε τα αναδείξει. κάστρα... Ε, και έχουμε καθαρίσει τα κάστρα. Το κάστρο των Ρογών όπου, την, όπου σε λίγες μέρες θα κάνει μια υπέροχη ε, εκδήλωση Φίλωση, εκεί. Μαι, έτσι. Ναι. Ε, και αυτό ήταν δικό σας. Ε, Προσπαθούμε έτσι. να, να βγάλουμε... Ε, στη δημοσιότητα πραγματικά ότι θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο και χρήσιμο και εκμεταλλεύσιμο τουριστικά έτσι mm. αλλά θέλουμε τον αφορετισμό από το Δήμο, από την Εφορία Αρχαιοτήτων, από την Περιφέρεια, τη συνδρομή του. Τώρα βάζετε του φορεί και είναι μια ερώτηση που θέλω να σα κάνω. Εσεί, σαν Ένωση, κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε. Ε, υπάρχει συνεργασία και αν σε τι επίπεδο με του φορεί, δηλαδή με την Περιφέρεια, την Αντιπεριφέρεια εδώ που έχουμε στην Επρέμμεζα, του Δήμου, αναφέρατε την Εφορία Αρχαιοτήτων, αλλά και όλου. το επιμελητήριο, σημαντικό φορέα και αυτό. Υπάρχει συνεργασία και αν σε τι επίπεδο. Κοιτάξτε, εντάξει, υπάρχει η επικοινωνία μεταξύ μα. Σίγουρα ε, εμεί έχουμε τραβήξει τη δική μα στρατηγική. Mm. Γιατί παλαιότερα έχουμε μπλέξει, έχουμε, βλέπουμε ότι δεν τραβάνε τα πράγματα. Δεν είμαστε τόσο ευέλικτοι όταν μαζευόμαστε όλοι μα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Κάπου θέλει να καρποθεί κάποιο νωρίτερα από τον άλλον ή την ιδέα του άλλου και αυτό δεν μα άρεσε. Και τραβάμε και έχουμε χαράξει την πορεία μα mm. και πιστεύω ότι. Ε, αυτοί θα πρέπει να έρθουν από πίσω από την Ένωση mm. να ακολουθήσουν και να στηρίξουν το όρομα και τι ιδέε και τι προτάσει που έχει η Ένωση. Mm. Ο Δήμο πρέπει να είναι πίσω από του φορεί, όχι εμεί να παρακαλάμε. Αναφέρετε του Δήμου οι οποίοι κάθε χρονιά, τέτοια εποχή, ετοιμάζονται για την τουριστική προβολή. Ε, μετέχουν μέλη τη Ένωση σα στο Δήμο τη Πάργα, στο Δήμο τη Πρέβεζα, στα διοικητικά συμβουλια που γίνονται. Βεβαίω, είμαστε και στι επιτροπέ τουρισμού. Επιτροπέ θέλω να πω, ναι. Και τη Πρέβερση και τη Πάργα. Πήγαμε να κάνουμε και μια προσπάθεια με τον κύριο Καλατζή του Ζηρού. Δεν προχωρήσαμε όσο θα έπρεπε και όσο θα ήθελα. Θα ξανακάνουμε μια συνάντηση πάλι. Γιατί έχει και εκεί εξαιρετικά πράγματα η Φιλιππιάδα. Έχει τον κοκκινοπυλό, το ρωμαϊκό υδραγωγείο, τη λίμνη του Ζηρού. Όπω και το φράγμα το οποίο όπω πάμε προ τα Γιάννα. Το βλέπουμε που θα μπορούσε να φωτιστεί και να είναι ένα κόσμο πραγματικά. Και μην ξεχνάμε, ε, κύριε Χαλκίδη, ότι το πολύτιμο αγαθό που είναι το νερό έρχεται από τι πηγέ του Αγίου Γεωργίου, έτσι στην πρέβεζα. Και κύριε. όχι μόνο πρέβεζα, αλλά και λευκάδα. Άρα, και θα, άρα. Πρέπει, θα πρέπει να έχουμε μια τουριστική επιτροπή και στον Δήμο τη Φιλιππιάδα, γιατί έχουμε και τα υπέροχα βότανα στο Ανόη, ξέρω από τα χωριά τα mm -hmm. που είναι σε αρκετά καλά υψόμετρα που θα μπορεί κάποιο να πάει να δει και να μαζέψει τη ρίγανη, το θυμάρι και οτιδήποτε άλλο βγαίνει mm. βότωνο πάνω στον ορεινό όγκο. Άρα μπορούμε να πουλήσουμε και θάλασσα αλλά και βουνό στον νόμο τη Πρέβεζα. Μπορεί να γίνει συνδυασμό δηλαδή. Βεβαίω. Ε, αυτό μπορεί να φτάσει σε ένα επίπεδο, κύριε Χαλκίδη. Το ρωτώ συνέχεια και έχω ρωτήσει και άλλου θεσμικού φορεί. Η Πρέβεζα τελικά μπορεί να αντέξει έναν τουρίστα 365 μέρε το χρόνο. Υπάρχουν οι υποδομές, γιατί ακούμε συχνά πυκνά, κυρίω το καλοκαίρι, ότι η να δεν έχει ακόμα τον αριθμό δωματίων για να μπορέσει να φιλοξενήσει ακόμα περισσότερο κόσμο. Θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο κάποια στιγμή. Κοίταξε, τα Airbnb τώρα έχουν βοηθήσει αυτό το κομμάτι που πραγματικά έφευγε κόσμος. Mm. Σίγουρα γίνεται μεγάλη ζημιά στην ξενοδοχεία. Ναι. Ε... Του θεωρείτε αντιπάλου σα, Δεν είναι θέμα αντιπαλότητα. Είναι θέμα ότι θα πρέπει και αυτοί να μπουν σε καθεστώτα και ελέγχων και φορολόγηση και προδιαγραφών. Mm. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην υπάρχει καθαριότητα και να υπάρχει μια δυσφήμιση σε κάποια διαμερίσματα που δίνονται. Mm. Αυτό δεν θα είναι καλό, αν δεν υπάρχει η επιτήρηση και ο έλεγχο κρατικός Όπως γίνεται και με τα ξενοδοχεία. Εμείς πήγαμε στον ΕΟΤ, βγάλαμε τα σήματα λειτουργία και δουλεύουμε. Ναι. νόμιμα φορολογούμαστε, Ελέγχισε. έχουμε τους ελέγχους και όλα αυτά από θα, πολλούς φοροί θα πρέπει έτσι. να γίνει ναι. αυτό ζητάμε και αυτό θέλουμε με το κομμάτι και το καθεστώς του Airbnb ε, σίγουρα όσο θα εξελίσσεται τουριστικά επενδυτικά μάλλον τουριστικά η περιοχή μας mm. τόσο περισσότερο θα βλέπουμε και επιμήκης τουριστικής περιόδου και το έχουμε διαπιστώσει βέβαια τα τελευταία mm. χρόνια ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Mm. Μεγαλώνει η σεζόν. Φτάνουμε στι σε 70, 80 και 90 μέρες. Φτάνουμε τρει μήνες σχεδόν και θα συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε τη σεζόν. Ε, κύριε Χαλκίδη, εκτός από όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό, είπα πριν ότι έχετε προβάλλει μέσω της Ένωσης σε πανελλαδικό επίπεδο πάρα πολλές επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις τυποποίησης λαδιού που η Πρέβεζα... Έχει εξαιρετική ποιότητα. Και ούζο. Και ούζο και μέλη. Έτσι. Ε, όλα αυτά τα προϊόντα λοιπόν έχουν βοηθηθεί οι επιχειρηματίε οι οποίοι τα δημιουργούν να προωθηθούν και στο εξωτερικό. Και από το επιμελητήριο και από την περιφέρεια. Και από βοήθηκε. την περιφέρεια μέσω και των εκθέσεων. Ακριβώ. Που βλέπουμε και μία αύξηση ε, επιχειρηματιών να συμμετέχουν σε αυτέ τι εκθέσει, κυρίω τη ε, περιφέρεια. Ε, πριν από λίγε μέρε ολοκληρώθηκε και μια μεγάλη έκθεση, η Food Expo, στην οποία συμμετείχαν στο περίπτωρο τη περιφέρεια αρκετέ επιχειρήσει από, από πρέβεζα, πρέβεζα τι οποίε τι περισσότερε έχετε προβάλει. Οι επιχειρηματίε αυτού του είδου βοηθάνε, λέτε, και τουριστικά, πέρα από επιχειρηματικά. Το κάθε προϊόν, φυσικά μπορούμε να το ε δείξουμε και να το εκθέσουμε στη συνεργασία των ξενοδοχείων μα, που ήταν και αυτό ένα στόχο μα, να τον υλοποιήσουμε. Που είχαμε φτιάξει βιτρίνα. Σα το ρώτησα αυτό γιατί είχατε, πει, είχατε ναι. ζητήσει από τι επιχειρήσει. Ήμουν σε μια συνάντηση που κάνετε για το λάδι, που του είχατε πει ότι μπορείτε σε ξενοδοχειακέ μονάδε να εκθέτε τα προϊόντα σα. Βεβαίω. Σε συνεργασία μπορούμε να το κάνουμε. Mm -hmm. Δεν το έχουμε προχωρήσει αυτό το... Σε, σε, σε ένα καλό στάδιο. Είμαστε στην εξέλιξη αυτού. σω να το κάνουμε για τη φετινή σεζόν, για τη φετινή χρονιά να το υλοποιήσουμε αυτό, γιατί πραγματικά ε, θα το πάρει ο επισκέπτη σίγουρα είτε για δώρο είτε για δικιά του χρήση. Σωστά. Όταν δει κάποια μινιατούρα είτε σε λάδι, είτε Οπότε σε ελιές. Οπότε να έχει μια καινούργια διαφήμιση σε... για τον κάθε επιχειρηματία. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό και mm. θεωρώ ότι θα, πιάσει, ε, θα υπάρχει κατανάλωση στις, ε, στους ανθρώπους που έχουν τοπικά προϊόντα mm. και mm. συσκευάζουν βασικά έτσι, με φίρμα, με ετικέτα και όχι ε, χωρίς πιστοποιημένα προϊόντα. Σωστά. Ε, κύριε Χαλκίδη, Ξεκινάει σε λίγες μέρες η τουριστική περίοδο για την χώρα μας αλλά και για την Πρέβεζα. Σαν ένωση, ποια είναι αυτά τα μηνύματα που έχετε όσον αφορά τις κρατήσεις, αν έχετε κάποιους αριθμούς να μας δώσετε και αν είσαστε αισιόδοξο και τι μπορούμε να περιμένουμε. Όπως είπε πριν κύριε Βασιλιάδη, 20% τουλάχιστον θα έχει από την περσινή σοζόν η φετινή. Βλέπουμε ότι τα μηνύματα για τα email συνεχώς ε, Πάνε πάρα πολύ δυνατά. Με συναδέλφους που μιλάω είναι αισιόδοξοι mm. και βλέπουμε ότι δυναμώνει περισσότερο το κομμάτι των κρατήσεων και σίγουρα αυτό θα φέρει και μια μικρή επιμήγηση και από τον μήνα του Σεπτέμβρη. Mm. Γιατί όταν δεν μπορεί κάποιο αυτή τον Αύγουστο που πραγματικά είναι δύσκολο να βρει ε, δωμάτιο, ίσω να πάει μια εβδομάδα, δύο εβδομάδε μετά τον Σεπτέμβρη η κράτησή του. Ε, Εμεί τα βήματά μα που πρέπει να κάνουμε είναι θα πρέπει να πιέσουμε τουλάχιστον για θέματα καθαριότητα, mm. φωτισμού οδικών αξώνων, σημάνσεις, ε, να ανοίξουν... Πονά, Πονάμε λίγο και στο οδικό δίκτυο και Λέβαια. στο φωτισμό. Να ανοίξουν επιτέλους ειδικά το κάστρο του Παντοκράτορα, να έχουμε ένα, όπως είπα και πριν, κόσμημα και να είναι κλειδαμπαρωμένο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, mm. έτσι. Το κάστρο του Παντοκράτορα στην ε, τελευταία σύσκεψη που έγινε για το Αντώνη Στρίτσης, δεν μπήκε μέσα προς χρηματοδότηση. Αυτό είναι αρνητικό. Θα δούμε μήπω μπει το επόμενο διάστημα. Το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει αυτό να το εκμεταλλευτούμε τουριστικά. Mm. Να μπαίνει κάποιο να μπορεί να φωτογραφίζεται με το ηλιοβασίλεμα που έχει απίθανο φωτογρα... ε, ηλιοβασίλεμα ο Παντοκράτορα, να είναι επισκέψιμο με προστασία, με κάγκελα. Να μην μπορεί να πέσει κάποιο κάτω, να μπορεί να κάνει τη, τη βόλτα του ο επισκέπτη μέσα στο κάστρο. Mm. Ακόμη και να μπορεί να πιει, να υπάρχουν και κάποια τραπέζια ή παγκάκια για έναν καφέ ή οτιδήποτε άλλο, με μια καντίνα ίσω απ' έξω. Να μπορέσει να λειτουργήσει και τουριστικά. Ναι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τουριστικά. Όχι mm -hmm. να τα αφήνουμε να γεμίζουν άγρια χόρτα ή να είναι παρατημένα εκεί πέρα και να πηγαίνει ο καθένα ανεξέλεκτα. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Ευελπιστούμε α, στην επόμενη συνεδρίαση τη ε, ε, Επιτροπή για το πρόγραμμα Αντώνη Ατρίτση να ενταχθεί τουλάχιστον το Κάστο του Παντοκράτου γιατί το είχαμε ακούσει το καλοκαίρι και από τον α, κύριο Πέτσα. Αλλά και από την Υπουργό Πολιτισμού ότι θα δουν τα χρήματα προ αξιοποίησή του και έργα. Έτσι. Πρέπει να τρέξουμε όμω. Αυτά δεν πρέπει να τα αφήνουμε να περνάνε τα χρόνια. Έτσι. Ναι. Είναι... Βλέπουμε ότι πρέπει να μπούμε κι εμεί πάνω στο τρένο του τουριστικό τη Υπήρου, γιατί βλέπουμε ότι η Ήπειρος προωθεί πάρα πολύ τουριστικό προϊόν, ειδικότερα mm. για το κομμάτι των Ιωαννίνων. Mm. Αλλά κι εμεί θα πρέπει να μπούμε πάνω να σε βαγόνι. Να έτσι. πάρουμε το δικό μα κομμάτι να τρέξουμε κι εμεί. Δεν είναι να το κοιτάμε μακριά ή να φωνάζουμε. Δεξιά και αριστερά για του mm. πολιτικού, πρέπει να μπούμε πάνω να δουλέψουμε για την πρέβεζα και οι ευθύνε είναι δικέ μα mm. και των κατοίκων και των φορέων και των πολιτικών τη πρέβεζα. Και δικέ μου ευθύνε, κύριε Χαλκίδη Είπατε πριν ότι είναι αισιόδοξα τα μηνύματα και μιλάτε για αύξηση ε, τουριστών. Εκτό από του Έλληνε που θέλουν να έρθουν στην Νέα πρέβεζα και του βλέπουμε να αυξάνονται κάθε καλοκαίρι. Από ποιε άλλε περιοχέ, από ποια άλλα κράτη έχουμε τουρισμό Βαλκάνια όπως η Ρουμανία η Σερβία η Βουλγαρία που έχουμε κάνει επισκέψεις τουριστικές σε εκθέσεις πάνω σαν ένωση η Ολλανδία η Ελβετία, η Γαλλία, η Γερμανία αρκετά καλά, η Ιταλία η Αλβανία από Σκανδιναβία επίσης, από Δανία, Σουηδία Νορβηγία mm. όλα αυτά τα κράτη πραγματικά έρχονται με μεγάλα ποσοστά στην περιοχή μας ε, και πιστεύω ότι θα ανοίξουμε και άλλου του ορίζοντε. Και η Φράπορτ θα, θα κοιτάξει και άλλε αγορέ. Οπότε μπορούμε να φέρουμε και από άλλα κράτη. Εσεί πήγατε να κάνετε μία κίνηση, αλλά με τη σας Ρωσία. Πρόλαβε, αυτό ήθελα να πω. Σα πρόλαβε ο πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία. Ε, είχαμε κάνει εγγραφή στο Ελληνορωσικό μιλητήριο και ο σκοπό μα ήταν να φέρουμε να φιλοξενήσουμε τουριστικού πρακτόρου, αλλά και μεσητικά γραφεία τη Ρωσία, mm. για να δουν και να κάνουν αγορέ στην περιοχή μα. Ώστε να η αγορά τη Ρωσία μιλάμε για πολλά εκατομμύρια, έτσι. Και δυνατή, ήταν, τότε ήταν πολύ δυνατή η αγορά τη Ρωσία. Και παραμένει. Εντάξει, τώρα με τον πόλεμο. Τώρα με τον πόλεμο, έτσι. Υπάρχουν θέματα και ζητήματα, mm. αλλά ήταν πάρα πολύ ισχυρή η αγορά τη και όπω ξέρουμε είχαν και πάρα πολύ κατανάλωση. Σαν ε, κατακεφαλή, πόσα χρήματα mm. ξόδευε ο κάθε ε, τουρίστα όταν πήγαινε στι διακοπέ του. Γι' αυτό στοχεύσαμε εκεί πέρα. Mm. Αλλά δεν μα βγήκε. Κάθε ο πόλεμο και η πανδημία βασικά. Mm. Και όπω είχαμε πάει και να κάνουμε και μια αδελφοποίηση με την Ρώμη, με την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που είχαμε την αρχαία Νικόπολη. Ναι. Αυτό κοιτάξαμε, αλλά έκαθε, και εκεί ο COVID, όπου αυτά τα δύο μέτωπα που είχαμε με εξωστρέφεια να τα αγκαλιάσουμε και να τα προσεγγίσουμε, μα σταμάτησαν. Βέβαια, δηλαδή, ποτέ δεν είναι αργά, μπορούμε να ξεκινήσουμε τι πάλι τις επαφέ μα. Η πανδημία. Θα λέγαμε ότι οκ, okay, μα. Με την Ιταλία τώρα μας αφήνει, που είναι ναι. κοντά μας μα, μπορεί να γίνει κάτι σύντομα και άμεσα. Θα ήθελα κλείνοντα, κύριε Χαλκίδη, να στείλετε ένα μήνυμα σε όλου εκείνου που μα βλέπουν. Ε, για όσου δεν γνωρίζουν, η πρέβεζα σημαίνει πέρασμα. Αλλά εμεί δεν θέλουμε απλά να περνάνε απ' έξω από τα τείχη τη αρχαία Νικόπολη. Θέλουν οι τουρίστε να έρθουν και μέσα. Έτσι δεν είναι. Όποιο μπαίνει μέσα δεν ξαναφεύγει. Την ερωτεύεται την Πρέβεζα ο, ο τουρίστα. Είναι με ερωτέσιμου προορισμού. Ναι. Και είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν συνταξιδοτηθεί από άλλα κράτη επειδή έχουμε τόσο καλό κλίμα και ε, φιλικό. Που έρχονται και μένουν 9 και 10 μήνε στην Πρέβεζα mm. και πάνε τα Χριστούγεννα στι οικογένειέ του. Αλλά, σαν μόνιμη κατοικία, την έχουν, έχουν το κανάλι, έχουν τα παραθαλάσσια μέρη μα. Αγοράζουν και σπίτια και έχουν αγοράσει πάρα πολλά εδώ. σπίτια και μένουν. Ε, και πάνε τα Χριστούγεννα στου συγγενεί του. Είναι πολύ θετικό αυτό. Το μήνυμα είναι ότι να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα. Όλοι μα εύχομαι στου συναδέλφου μου ε, να έχουμε μια πολύ καλή σεζόν. Εύχομαι σε όλου του κατοίκου να έρθει στο... και να φτάσει στο επίπεδο η πρέβεζα που τη αναλογεί τουριστικά αλλά και ε, με την καθημερινότητα και με την ποιότητα χώρο πρασίνου, ε, πεζοδρομήσει, αναβάθμιση σε ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει στο νομό μα. Είμαι αισιόδοξο βέβαια για την πρέβεζα και είμαι πολύ σίγουρο ότι μπορεί να φτάσει πάρα πολύ ψηλά, αλλά θέλει νέου ανθρώπου, θέλει όραμα, θέλει στρατηγική, θέλει ψυχή βασικά. Έχουμε δει ότι διοικούν και άνθρωποι, οι οποίοι μπορεί και να έχουν εκλεγεί και να μην του ενδιαφέρει η θέση που έχουν πάρει. Έχουμε δει όμω και ανθρώπου, οι οποίοι μπορεί να είναι και να βγάλουν από τα διέξοδα πάρα πολλά πράγματα. Το νοσοκομείο είναι το βασικό πράγμα που θα πρέπει να γίνει. Μια σχολή τουρισμού για το νομό τη πρέβεση είναι απαραίτητη, ώστε να υπάρχουν δύο σχολέ στο ΤΕΙ, mm. το παλιό ΤΕΙ, για να μην κλείσει η σχολή αυτή. Να γίνει τμήμα. Δεν είναι. ζητούμε κτίρια, τα κτίρια τα έχουμε, αλλά θέλουμε μια σχολή τουρισμού να μπορέσει να δυναμώσει, γιατί πραγματικά είναι μεγάλη οικονομική δύναμη Φέτος ο φοιτητή σε κάθε πόλη. Θα έχουμε πρόβλημα σε προσωπικό, γιατί πέρυσι και τα καταλήματα. Αλλά και η εστίαση είχαν πρόβλημα στην Ελλάδα. ένα μεγάλο προσωπικό. ζήτημα και ένα μεγάλο βραχνά για, για τον τουρισμό, και ειδικότερα για εμά που έχουμε και γαστρονομία στα ξενοδοχεία μα, είναι η σωστή, μάλλον η λάθο διαχείριση του εργατικού δυναμικού τη χώρα μα. Mm -hmm. Με τα επιδόματα που δίνει και έδινε όλα αυτά τα χρόνια ο ΑΕΔ, έχει φέρει τον κόσμο από την ηλικία 18 ετών έω και 55. Να είναι τον έχει εγκλωβίσει να είναι με 400 ευρώ, ναι. ώστε να μην μπορεί να σκεφτεί ούτε για η οικογένεια, ούτε να μπορεί να δημιουργήσει κάτι για τον εαυτό του. Mm. Με αποτέλεσμα να του έχει φυλακίσει ε, του ανθρώπου αυτού, γιατί και ένα είναι σημαντικό να πάνε να κάνουν ένα μεροκάμο, το χάνουν το επίδομά του. Άρα το επίδομα ανεργία πρέπει να γίνει επίδομα εργασία και να υπάρχει μια συνεργασία τη ΔΥΠΑ με τα ξενοδοχεία και με τι. Ε, με τα κέντρα τα οποία είναι τη γαστρονομίας για να μπορέσουμε να δώσουμε και εμείς λύσει στα ζητούμενα αυτά. Και δεν σημαίνει ότι μειώνουμε την ανεργία μα αν του κάνουμε ανέργου. Σωστά. Έτσι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Οπότε να πούμε κλείνοντα ότι είσαστε αισιόδοξο για το καλοκαίρι του 2023. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο για την τουριστική περίοδο και είμαι αισιόδοξο γενικότερα για την πρέβεζα. Εγώ είμαι μισό από την πρέβεζα, ο άλλο μισό είμαι από τι πρόποδε στο Λίμπο, από την Ελασσόνα, ναι. αλλά. Έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει εδώ, έχω επενδύσει εδώ, έχω κάνει την οικογένειά μου, μεγαλώνουμε, μεγαλώνουν τα παιδιά μου και το κάθε, το κάθε παιδί αξίζει ένα καλύτερο μέλλον για το νομό της Πρέβεζας, για το δήμο της Πρέβεζας και πρέπει να ε, συνταχθούμε και να μπούμε απέναντι στις δυσκολίες όλοι μας για να μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε και να φτάσουμε στα θεμητά επίπεδα τον δήμο και την, το νομό της Πρέβεζας εκεί που πρέπει. Κύριε Χαλκίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εμ, εκπομπή μας. Α, κλείσετε με το καλύτερο μήνυμα, αισιοδοξία και αισιοδοξοι θα πρέπει να είμαστε όλοι, όχι μόνο για το καλοκαίρι που έρχεται, του 23, αλλά για όλα τα υπόλοιπα ε, καλοκαίρια και όχι τόσο για εμάς όσο και για τα παιδιά μας. Συνεργασία και ομάδος. Mm. Έτσι πρέπει να υπάρξει για να μπορούμε να δυναμώσουμε και να δώσουμε τις μάχες που απαιτούνται για να πιάσουμε και να φτάσουμε... Όλα αυτά που έχουμε στο μυαλό μα, αδύνατα, μπορούμε να τα κάνουμε δυνατά. Μάστε. Σα ευχαριστώ και πάλι. Να είστε ευχαριστώ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με το αισιόδοξο μήνυμα λοιπόν του Προέδρου τη Ένωση Ξενοδόχων Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζα, του κ. Πολύκαρπου Χαλκίδη, άλλη μια εκπομπή επισημάνσει έφτασε στο τέλο του. Στο τέλο, συγγνώμη. ω τι επόμενε επισημάνσει, να είστε καλά. Καλό βράδυ.